στην οποία δουλέψαμε, για την οποία δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα, όπου όλα τα μίντια σχεδόν, δεν λέω όλα, μιλούσαν για μεγάλους κόφτες. Τώρα εσείς θα μου εξηγήσετε πρώτα-πρώτα τι έγινε με τα αναπηρικά. Τι ακούσατε γι' αυτό, ακούσατε καμιά κουβέντα? Δεν ακούσαμε κουβέντα. Δεν ακούσατε, περίεργο. Όμως ένα χρόνο τώρα, δηλαδή από το Μάιο και εδώ τουλάχιστον, αλλά και πιο μπροστά, κόβονται τα αναπηρικά επιδόματα, αν θυμάστε. Τα αναπηρικά είχαν μπει στη διαπραγμάτευση, κυρία Υπουργέ, και τελικά διασώθηκαν. Δεν υπάρχει καμία περικοπή, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει στα αναπηρικά. Το διαβεβαίωνα όποτε βρισκόμουν σε κάποια. Και εδώ, σε κάποιο στην τελευταία παρουσία. Και σε εσάς. Αλλά το να τρομοκρατούμε τις διάφορες ομάδες του πληθυσμού και μάλιστα τις πιο ευάλωτες. Να τα πάρουμε ένα-ένα, κυρία Φωτίου. Νομίζω τα παίρνω ένα-ένα. Ναι. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν τι έγινε με τα αναπηρικά. Mm-hmm. Καμία μεταβολή. Το είχαμε πει από την αρχή. Αντίθετα. Αυτές τις μέρες δημοσιεύεται ο νέος ΕΠΑ. ΕΠΑ είναι ο ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας. Ένας πίνακας 500 σελίδων περίπου, όπου 1,5 χρόνο δουλεύουμε με όλοι μαζί στο Υπουργείο, μαζί με εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος και, της ΕΣΑΜΕΑ, και επομένως είναι ο πίνακας που δίνει, που περιγράφει κάθε μορφή αναπηρίας και το ποσοστό που της αντιστοιχεί. Εκεί υπάρχουν αλλαγές, κυρία Φωτίου, γιατί τα προηγούμενα χρόνια επί τα βελτίο, κυρία Πολάλη, επί τα βελτίο, αν ακούσουμε και ό,τι λένε οι φορείς του αναπηρικού κινήματος και η ΕΣΑΜΕΑ. Επί τα βελτίο, δηλαδή έχουμε βελτιώσει. Αυτές τις μέρες τον υπέγραψε και ο Υπουργός Οικονομικών, τον ΕΠΑ, και πάει για να δημοσιευτεί, και με βάση αυτόν θα γίνονται πια οι κρίσεις στα ΚΕΠΑ και, θα αποδίδονται τα αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δηλαδή τον παλιό σας αγαπημένο ΓΑ, ο οποίος θα αποδίδει τα αναπηρικά επιδόματα, και ελπίζω σιγά σιγά μέσα στο 18 να καταφέρει να τα αποδίδει κάθε μήνα. Μάλιστα. Ελπίζω. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί είναι μια μεγάλη μεταβολή. Και δεύτερον, με αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει όλο αυτό το χρόνο, εισάγουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας, δηλαδή ο ανάπηρος θα πάψει πια να τελεπορείται για να μαζεύει χαρτιά. Σε επιτροπές, θα γίνει επιτροπές. Πολύ σημαντικό, στην επιτροπή πάντα θα πηγαίνει του ΚΕΠΑ, αυτοπροσώπως, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τώρα δουλεύουμε πάλι με το αναπηρικό κίνημα όλες τις σπάνιες αρρώστιες, αλλά και τις μη αναστρέψιμες αναπηρίες, ώστε να μην ξαναπεράσεις, περνάς άπαξ διαβίου. Σωστά. Και στον ηλεκτρονικό σου φάκελο αυτό υπάρχει, άρα το επικαλείσαι ανά πάσα στιγμή και το επικαλείσαι για να πάρεις ένα επίδομα, για να πάρεις παραπάνω. Γιατί και σε σχέση με τις επιτροπές, οι καταγγελίες του αναπηρικού κινήματος είναι ότι περίμεναν για χρόνια πολλές φορές. Σας λέω διαχρονικά ότι αυτή είναι η θέση τους, ότι περιμένουν για χρόνια να περάσουν από επιτροπές με μεγάλη ταλαιπωρία για να πιστοποιήσουν ξανά και ξανά μια αναπηρία που τους έχει οδηγήσει. Οπότε, και εκτός εργασίας και εκτός πολλών. Θα ήθελα τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, το οποίο όπως ξέρετε και είναι πολύ ευαίσθητο, και εμείς με νέους νόμους, θυμάστε και τον πρόσφατο νόμο που ψηφίσαμε για την αναπηρία, της εναρμόνισης δηλαδή με τις επιταγές και με τις οδηγίες του ΟΗΕ πάνω στα δικαιώματα των αναπήρων. Εμείς διευρύνουμε κάθε μέρα που περνάει και ελπίζουμε ότι θα διευρύνουμε και τις δυνατότητες των αναπήρων, όχι μόνο να έχουν μια καλύτερη, αν θέλετε, μια καλύτερη συμπεριφορά, αντιμετώπιση από την πολιτεία, αλλά και ως το δυνατόν να αναγνωρίζεται η δυνατότητά τους ένταξη στην κοινωνία και στην εργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε τώρα, κυρία Φωτίου, στα οικογενειακά επιδόματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Κόφτης στους τρίτεχνους, πολύτεχνους, τι γίνεται? Κύριε, καταρχήν να πούμε κάτι. Όλη τη χρονιά και με βάση βεβαίως την έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας, δηλαδή της World Bank, και με βάση τις επιθυμίες των δανειστών,
τις οποίες εστερνιζόντουσαν όλα τα μέσα, ήταν κοινά διαδεδομένο ότι το συνολικό προϋπολογισμός για τα επιδόματα που, όπως ξέρετε, είναι 650 εκατομμύρια. Αυτό παραλάβαμε. 650 εκατομμύρια και το φυλάγαμε ευλαβικά. Από ορέξεις που ήθελαν να το μειώσουν, γιατί οι προτάσεις της World Bank ήταν να μειωθεί αυτό το ποσοστό, αυτό το ποσό. 650 εκατομμύρια για 800.000 περίπου οικογένειες. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι λειτουργήσε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Αντί για κόφτης υπήρξε δότης, δηλαδή αυξήσαμε τον προϋπολογισμό κατά 260 εκατομμύρια για το 2018. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 40% και αυτό σημαίνει ότι τα οικογενειακά επιδόματα συνολικά θα είναι 910 εκατομμύρια για το 2018. Αν σας θυμίζει κάτι αυτό το 910, θα σας έλεγα ότι σας θυμίζει τα αντίμετρα του 2019. Τότε είχαμε βάλει στα αντίμετρα 260 εκατομμύρια επιπλέον του προϋπολογισμού των οικογενειακών. Και αν θυμάστε επίσης, μας απάντησε η Νέα Δημοκρατία τότε, αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι πράσινες αχλαμάρες που δεν πρόκειται να τις υλοποιήσετε ποτέ. Μην υπολογίζετε τα αντίμετρα. Εμείς φέραμε λοιπόν το 2019 νωρίτερα, και γιατί ακριβώς έχουμε την έννοια μας για το παιδί, εκτός από αυτό, να σας πω, κύριε Μισόλεπτο. Και οι δικαιούχοι παραμένουν οι ίδιοι, κυρία Φωτίου, δηλαδή. Αντίθετα, θα σας πω. Ένα μικρό τμήμα, το οποίο είχε εισοδηματικά κριτήρια πάνω από 35.000 ευρώ το μήνα, μόνο για τους τρίτεκνους και πολυτεκνούς, γιατί αυτοί που είχαν ένα και δύο παιδιά δεν συμπεριλαμβανόντουσαν σε αυτή την κατηγορία, είχαν βγει από αυτή την κατηγορία. Άρα μπαίνουν καινούργιοι δικαιούχοι. Βεβαίως. Σε αυτό το... Μπαίνουν λοιπόν καινούργιοι δικαιούχοι και ελπίζουμε ότι το 2018... 800.000 οικογένειες είναι σήμερα στα 650 εκατομμύρια. Ήταν 910 για το 2019. Τώρα θα είναι 910 για το 2018. Για το 2018 910. Πάλι θα δοθούν από τον ΟΠΕΚΑ, από τον αγαπημένο μας ΟΠΑ. Φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότερες οικογένειες και έχουμε υπολογίσει για λίγο περισσότερες οικογένειες. Για ποιο λόγο? Πρώτον, τα επιδόματα, όπως ξέρετε, κυρία Πολάλη, για το πρώτο και δεύτερο παιδί ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν 40 ευρώ το παιδί το μήνα. Είτε ήταν πρώτο, ήταν δεύτερο. Δηλαδή η μονότεκνη οικογένεια έπαιρνε 40 ευρώ και η δίτεκνη έπαιρνε 80. Σήμερα, με την αλλαγή που κάνουμε, η μονότεκνη θα παίρνει 70 ευρώ και η δίτεκνη θα παίρνει 140. Τα 70 ευρώ θα είναι σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή? Όχι, είναι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Μιλάω 70... για την πρώτη, ωραία. Γιατί η πρώτη καθορίζει. Θα πω μετά πώς αλλάξαμε και τις δύο άλλες εισοδηματικές κατηγορίες προς τα πάνω. Επομένως, προς τα πάνω. Για ένα παιδί, για δύο παιδιά, σχεδόν διπλασιάζονται, όπως μας τα λέτε. Σχεδόν διπλασιάζονται, όπως σας το λέω, και επειδή αυτό, για αυτή την κατηγορία, αφορά το συντριπτικό πληθυσμό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο συντριπτικός πληθυσμός των οικογενειών που έχουν παιδιά, δηλαδή οι 670 με 680 χιλιάδες οικογένειες από αυτές που λέμε, από τις 800, σχεδόν οι 700.000 οικογένειες, αν τις δείτε, είναι οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Μάλιστα. Αυτές οι οικογένειες, εγώ πιστεύω, ότι είχαν αποθαρρυνθεί να κάνουν αίτηση όταν έβλεπαν τόσο χαμηλά το επίδομα. Άρα λοιπόν σήμερα πιστεύω οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, αλλά μας μιλήσετε και για άλλες δύο εισοδηματικές κατηγορίες, ή πιο πάνω, εκεί από τα 40 ευρώ που είναι μέχρι τώρα, που πιο πάνω, μπράβο. Αυτές από 40 ευρώ που ήταν σήμερα πηγαίνουν
πηγαίνανε στα 27 ευρώ το παιδί, mm-hmm. η δεύτερη κατηγορία ναι. Πήγαινε στα 27 ευρώ το παιδί, τώρα πάει στα 42. Α, ανεβαίνει και η Βέβαια ανεβαίνει. Λυπάμαι έχουμε... που όλος ο κόσμος ακούει ότι πάλι κόψαμε τα επιδόματα, λοιπόν, αλλά δεν βγαίνει η αριθμητική, λοιπόν, ξέρετε. Η αριθμητική λοιπόν τώρα σε αυτά είπαμε ένα παιδί, δύο παιδιά. Και στην τρίτη κατηγορία να πω, τώρα θα πω και η τρίτη κατηγορία, δηλαδή πιο ας πούμε με τα ανώτερα εισοδηματικά κριτήρια. Το εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό το εισοδηματικό κριτήριο είναι... Από 750 εκεί. Είναι μέχρι 26.250 για το πρώτο παιδί, ναι. Μέχρι 30.000 για το δεύτερο παιδί, μέχρι για τις δίτεκνες οικογένειες, μέχρι 33.750 για τις τρίτεκνες οικογένειες, μέχρι 37.500 για τις τετράτεκνες και πάει ούτω καθεξής. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις, το εισοδηματικό σου όριο ανεβαίνει, που σε περιλαμβάνει. Αυτό θέλω να το τονίσω, mm-hmm. γιατί μου λένε διάφοροι ότι βλέπουνε το πρώτο παιδί, το εισοδηματικό όριο για το πρώτο παιδί και νομίζουν ότι αυτό είναι το εισοδηματικό όριο και για το δεύτερο, τρίτο, υπάρχουν τέταρτο. Όχι. Άρα, αυξήσεις. Τρεις κλίμακες, ναι. Το λέμε απλά για να το καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός. Στην κάθε κλίμακα μέσα, ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις, το εισοδηματικό σου όριο μεγαλώνει. Ωραία. Κυρία Φωτίου, υπάρχει για το θέμα με τους πολύτεκνους. Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι. Παραμένει, σύμφωνα με το εισοδηματικό κριτήριο, το ίδιο ή αυξάνεται και πάνω από ένα εισόδημα μειώνεται, γιατί αυτό ακούσαμε, ότι μειώνεται και ότι έχετε βάλει στο στόχαστρο τους πολύτεκνους. Τώρα κοιτάξτε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι που έρχονται στο Υπουργείο και ξέρουν ότι αυτές τις μέρες, εδώ και πολύ καιρό, εδώ και ένα μήνα, έχουμε κάνει δύο επιτροπές στο Υπουργείο, γιατί κοιτάξτε, εάν νομίζουμε ότι με ένα επίδομα λύνεται το πρόβλημα του παιδιού, έχουμε πολύ λάθος, διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν τίποτε άλλο για την παιδική προστασία εκτός από ένα επίδομα. Όπως καταλαβαίνετε... Έχετε δίκιο και αναφέρεστε και στα γεύματα, τα σχολικά, ναι, θα αναφερθώ, γιατί μέτρο, αν νομίζουμε ότι όλα παίζονται, αν παίρνεις 20 ευρώ το μήνα παραπάνω ή 20 ευρώ το μήνα λιγότερο για το παιδί... Αν η βοήθεια είναι συνολική, όχι. Αλλά αν αν νομίζουμε... Θα δουν μειώσεις... Εγώ λοιπόν λέω ότι είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το κάθε παιδί. Mm-hmm. Το κάθε παιδί. Με τους πολίτες τι γίνεται όμως, κύριε Παπαδόπουλο? Θα απαντήσω. Ναι. Θα περιμένετε λιγάκι. Θα κάνετε υπομονή λιγάκι, γιατί δεν είναι τα πιασιάρικα αν χάσανε κάποια κατηγορία. Όχι, θέμα, δεν έχει δεν να κάνει με το όχι, ναι, θέμα εμπορικό, είναι στο δεν είναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι το νέο που πουλάει είναι το νέο της καταστροφής. Ενώ τα νέα τα καλά δεν πουλάνε. Αλλιώς δεν εξηγώ πώς δεν βγήκαν πρωτοσέλιδα που να λένε δεν πειράζουμε τα επιδόματα αναπήρων. Δεν βγήκαν πρωτοσέλιδα αυτή να λένε ότι δώσαμε 910 εκατομμύρια. Υπάρχουν τρίτεκνοι που περιμένουν να μάθουν από τα πλέον βεβαίως, αρμόδια χείλη, από μένα Υπουργέ, λοιπόν θα μάθουν το επίδομα. Ναι. Ωραία. Θα μάθουν λοιπόν το εξής από μένα. Ότι η πρώτη κατηγορία λοιπόν, η πρώτη κατηγορία στην οποία... Όλες οι οικογένειες, όπως ξέρετε, είναι 250.000 οικογένειες. Πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Είναι από τις μεγάλες εισοδηματικές κατηγορίες. Δηλαδή, είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού. Σε αυτή την κατηγορία, ο τρίτεκνος αυξάνει κατά 35 ευρώ από όσα έπαιρνε. Δηλαδή, θα πάρει περισσότερα. Πόσοι ο είναι από τις 250.000 αυτοί που αυξάνονται, κυρία Φωτίου? Σας είπα, όλοι αυξάνονται. Όλοι αυξάνονται αυτοί. Αυτοί οι 250.000. Να το ξαναπούμε. Το εισοδηματικό κριτήριο σε αυτούς ποιο είναι? Τώρα θα σας τα πω. Το... Οι 250.000 της πρώτης κατηγορίας όλοι. Είτε έχουν ένα παιδάκι, είτε δύο, είτε τρία, είτε εφτά, είτε πέντε. Θα δουν αυξήσεις της τάξεως των 75%, των 37%, των 40% κτλ. Παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα μόλις, οι τρίτεκνοι θα δουν μια αύξηση από εκεί που παίρναν για τα τρία παιδιά 242 ευρώ το μήνα. Ναι. Θα πάρουν 280 το μήνα. Μάλιστα. Οι τετράτεκνοι, έτσι, θα πάρουν 420 ευρώ το μήνα, δηλαδή θα πάρουν επιπλέον
93 ευρώ το μήνα επιπλέον. Οι πεντάτεκνοι θα πάρουν επιπλέον 151 ευρώ το μήνα. Πολύ ωραία. Ποια άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αύξηση. Ορίστε. Σε ποια εισοδήματα αφορά η αύξηση αυτή. Αυτή είναι από εισοδήματα 1500, μηδένεως 1500 για το ένα παιδί. Και έως 12.000 για το δύο παιδί, για τα δύο παιδιά, έως 13.500 για τα τρία παιδιά, έως 15.000 για τα τέσσερα παιδιά, έως 16.500 για τα πέντε παιδιά και πάει λέγοντας, είναι αυτό που σας λέω, στην κάθε κατηγορία ανάλογα με το παιδί αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κόβεται αυτό το ετήσιο επίδομα των πολυτέχνων που ενσωματώνεται λοιπόν στο ενιαίο. Και όπως είδατε, μπαίνει δηλαδή μέσα στις, ατόφιο, σε αυτά που μας είπατε. Όπως είναι, δεν χάνετε τίποτα από αυτό. Όχι κυρία Πολάλη, μόλις σας εξήγησα, όταν σας είπα ο τρίτεκνος έπαιρνε 242, έκανα την αναγωγή και του επιπλέον επιδόματος των 500 ευρώ το παιδί. Άρα κόβεται 500 ευρώ το παιδί σημαίνει 42 ευρώ το παιδί επιπλέον το μήνα. Κύριε Φωτή, όμως κάποιοι είναι χαμένοι. Να πούμε ότι είναι χαμένοι τα εισοδήματα πάνω από 34-35.000 για τους πολυτέχνους και τους τριτεχνούς. Αυτοί χάνουνε. Κοιτάξτε, υπήρχε μία μικρή κατηγορία τρίτεκνων μόνο και πολυτεκνών, γιατί όλες οι άλλες κατηγορίες δεν παίρναν τίποτα σε αυτή. Άρα μπαίνουν κατηγορίες, αυξάνονται, αλλά για να λέμε και ποιοι χάνουν. Χάνουν όσοι έχουν εισοδήματα πάνω από 35.000, διορθώστε με, πείτε μου πώς είναι. Τρίτεκνοι και πολυτεκνοί. Για ποιο, για ποιο, για τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς. Ξαναλέω, υπήρχε μία τέταρτη κατηγορία. Τρεις είναι οι κατηγορίες εισοδηματικές. Στην τέταρτη κατηγορία δεν υπήρχε για το πρώτο και δεύτερο παιδί, δεν παίρναν τίποτα. Έπαιρναν μόνο οι τρίτεκνοι και πολυτεκνοί. Αυτή η κατηγορία, ένα τμήμα της θα μπει στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή θα αναβαθμιστεί. Θα πάρει περισσότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνε πριν. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα μας. Τα πολύ ψηλά μιλάω τώρα. Θα ήθελα, επειδή είναι λίγο σύνθετο το πρόβλημα, να πω το εξής. Ας κάνουμε όλη υπομονή. Τα πραγματικά νούμερα θα αποκαλυφθούν και πάλι θα μπορώ να είμαι εδώ, αν είμαι μέχρι τότε στην κυβέρνηση, το Μάιο του 2018. Άρα πρέπει να γίνεται κάποιο ανασχηματισμό ή όχι. Όχι καθόλου. Ο ανασχηματισμός είναι πάντα στα χέρια του Πρωθυπουργού και κανείς δεν μπορεί να πει πού θα είναι το 2018 το Μάιο. Ωραία. Εγώ όμως λέω ότι θα μπορώ να ξαναπώ το Μάιο που θα είναι τα πραγματικά με το Α21 οικογένειες που θα υποβάλουν. Θα δείτε τότε ότι όλη αυτή η φασαρία που γίνεται σήμερα πάλι και τότε πιστεύω ότι θα καταρρεύσει. Ωραία. Το κλείσαμε λοιπόν, αυτό, όχι, κυρία Φωτίου. Να δούμε γιατί τα ρεπορτάζ που υπάρχουν σήμερα κάνουν λόγο για 70 έως 80.000 από τους τρίτεκνους και πολυτεκνούς που μειώνονται τα εισοδήματά τους. Να μας πείτε αν ισχύει αυτό, αυτός ο αριθμός. 70 με 80.000 είναι όλοι οι τρίτεκνοι. Και οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι ματοί, όλοι μαζί όλων των κατηγοριών είναι γύρω σε 90.000 για να καταλάβετε. Όταν σας είπα λοιπόν ότι στην πρώτη κατηγορία, έτσι δεν είναι, η οποία έχει μόνο τρίτεκνους 32.000 και όλοι οι άλλοι πολύτεκνοι είναι άλλες 10.000, δηλαδή 42.000 κυρία Πολάλη, οι οποία αυξάνουν όπως σας εξήγησα μόλις προηγουμένως από... Σας είπα, από 35 ευρώ, 93 ευρώ, 151 ευρώ, 210 ευρώ, η τρίτεκνη, η τετράτεκνη, η πεντάτεκνη και η εξάτεκνη οικογένεια και πάει λέγοντας, αυξάνουν όλοι αυτοί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί. Με τα νούμερα, μένουμε σε αυτό. Έχουμε μόνο μας... αυξήσεις λοιπόν σε όλες τις κατηγορίες. Όχι, δεν είπα σε όλες. Δεν είπα σε όλες, κυρία Πολάλη. Είπα ότι στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτεκνη θα δούνε μικρές μειώσεις. Θα δούνε μειώσεις. Αριθμό δεν έχουμε γι' αυτόν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μειώσεις, αλλά. Αυτές είναι μικρές μειώσεις και πιστεύουμε. Μειώσεις, ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι, έχουμε βεβαίως ξέρουμε. Βεβαίως ξέρουμε. Μειώσεις. Πώς... Σας είπα, είναι οι υπόλοιποι, αν αφαιρέσετε από τις 90.000 που σας είπα, τις 40, οι υπόλοιπες 50.000 θα δουν μικρές μειώσεις. Αλλά αυτό που θέλω να εξηγήσω και θέλω να το κρατήσετε. Αν νομίζουμε, είχα υποσχεθεί από την πρώτη μέρα ότι το παιδί είναι το επίκεντρο και για τα προνοιακά επιδόματα αλλά και για όλες τις πολιτικές μας. Το παιδί.
Εμείς όμως αναγνωρίζουμε ότι η τρίτεκνη οικογένεια και η τετράτεκνη και ούτω καθεξής έχει αυξημένα έξοδα αναλογικά με τη δίτεκνη και την πρωτότυπη. Δεν λέω ότι είναι κάτι άλλο, ότι τα δύο παιδιά δεν έχουν έξοδα. Υπάρχουν ωστόσο αυξήσεις από το πρώτο παιδί. Και αλλά αυτό είναι... λέω ότι σήμερα προσπαθούμε να δώσουμε για το σύνολο των οικογενειών, για τη συντριπτική τους πλειοψηφία, μια ανάσα, πάλι μια ανάσα, γιατί βεβαίως μη μου πείτε εάν ένα παιδί με 70 ευρώ το μήνα ή 140 στη δίτεκνη οικογένεια μπορεί να ανταπεξέλθει. Όχι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και γι' αυτό κάνουμε και άλλες πολιτικές. Πείτε μας λίγο λοιπόν, για τα σχολικά γεύματα και για τους Ολυμπιακούς σταθμούς, όπου εκεί θα έχουμε κάποιες αυξήσεις. Και για τις μονογονεϊκές, αν υπάρχει πρόβλεψη, γιατί έχουμε ερώτημα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σωστά. Θα υπάρχει πρόβλεψη και θα αλλάξει εντελώς για τις μονογονεϊκές. Είναι και αυτό το οποίο διαπραγματευτήκαμε. Δηλαδή, οι μονογονεϊκές θα έχουν παραπάνω επίδομα από ό,τι είχαμε αυτό μέχρι δεν το σήμερα. Πάντως. Όχι, δεν το ξέρατε. Σιγά-σιγά. Γι' αυτό είπα το Μάιο. Θα τα ξαναπούμε και τότε θα δούμε αν η καταστροφολογία ισχύει ή απλώς, κάναμε περισσότερα Φωτίου, πράγματα. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, αυξάνονται τα σχολικά γεύματα και αυξάνεται και ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε ευρωφωνιπιακούς σταθμούς γιατί ανεβαίνει και το κονδύλι, έτσι. Γιατί εγώ θέλω να απευθύνω ευθέως το ερώτημα στην κάθε μάνα. Τι νομίζει ότι τη βοηθάει πιο πολύ, δωρεάν είσοδος του παιδιού της στο ευρωφωνιπιακό σταθμό ή απλά 20 ευρώ παραπάνω ή 40 ευρώ παραπάνω. Αυτά που επετύχαμε εμείς και τα οποία είναι σημαντικά, εγώ δεν τα υποτιμώ καθόλου, γιατί αντιμετωπίσαμε αντίθετα αντίληψη κόφτη και έπρεπε να γίνει μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση για να βρούμε τα επιπλέον λεφτά. Αλλά τη ρωτάω ευθέως. Τη βοηθάει λοιπόν αυτά τα 30-40 ευρώ που καταφέραμε και που είναι πολύ σημαντικά. Ή τη βοηθάει να ξέρει ότι το παιδί της έχει εξασφαλισμένη δωρεάν θέση στο ευρωφωνιπιακό σταθμό και έχει εξασφαλισμένο ένα ζεστό γεύμα κάθε μεσημέρι στο γιατί σχολείο λέτε του. Γιατί λέτε στη ζυγαριά των εξόδων ενός νοικοκυριού για το παιδί, αν ακριβώς κάλυπτε μόνο του, θα και ήταν αν ο καθένας που έχει ένα παιδί ξέρει και τι εννοώ. Άρα τα μέτρα για το παιδί θα ενισχυθούν. Και να κλείσουμε, γιατί δεν θα ενισχυθούν και κάναμε μεγάλη διαπραγμάτευση, αυτό είναι αλήθεια και από το spending review θυμάστε εκείνη την περιβόητη εξοικονόμηση δαπανών. Από εκείνα λοιπόν που τα εξοικονομήσαμε με αίμα από κάθε, οικονομώντας από κάθε Υπουργείο, χωρίς καμία πια σπατάλη από κάθε Υπουργείο, βρήκαμε τα 315 εκατομμύρια και τα βάλαμε στις κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή 260 για τα παιδιά, 40 εκατομμύρια για τα σχολικά γεύματα, 15 εκατομμύρια για νέους ευρωφωνιπιακούς σταθμούς. Γιατί, μια κουβέντα, επιτρέψτε με, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Απλώς δεν μας επιτρέπει ο χρόνος πολλές φορές. Ναι, αλλά τα πιο σημαντικά δυστυχώς περνάνε έτσι στη βιασύνη τη μεγάλη. Αν ξεκινήσαμε εμείς και παραλάβαμε 2.800 ευρωφωνιπιακούς σταθμούς και τα καταφέρουμε το 19 μέχρι 20 να τους πάμε στους 5.000, εμείς νομίζουμε ότι αυτή είναι η μεγάλη τομή για κάθε μάνα, και για κάθε νοικοκύριο. Παράλληλα βέβαια και με την επιδοματική πολιτική και με την διατήρηση. Και δύο αριθμούς που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Κοινωνικό μέρισμα. Έχουμε φτάσει πόσους τους δικαιούχους? Έχουμε 2 εκατομμύρια αιτήσεις αυτή τη στιγμή και εξ αυτών είναι πάνω από 900.000 δικαιούχοι. Έχουν δηλαδή αυτή κλειδώσει, να το ένα πω έτσι. Σχεδόν ένα εκατομμύριο. Επομένως, αυτό όπως βλέπετε, ο στόχος θα επιτευχθεί και πράγματι το 32% του πληθυσμού μας θα πάρει το κοινωνικό μέρισμα και αδικίες. Mm-hmm. Που βεβαίως σε κάθε σύστημα και τόσο δύσκολο σύστημα, σκεφτείτε ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει, διορθώνεται γιατί κάθε μέρα συνεδριάζουν. Οπότε βλέπετε τις περιπτώσεις και παίρνετε αποφάσεις. Και γι' αυτό σας λέω ότι ας έχουν όλοι λίγο υπομονή. Και πληρώνετε το κοινωνικό μέρισμα 15. Αυτό αφήστε το Οικονομικό Επιτελείο να έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει εκείνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην πρώτη. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε τώρα σε...